Κυρίες και κύριοι, δεν θα κάνω και εγώ προσφωνήσεις. Ούτως ή άλλως δεν είμαι καλός για συντομία στον χρόνο. Νομίζω ότι μετά από τόσες ομιλίες και τόσα πολλά στοιχεία είναι πολύ δύσκολο να πρωτοτυπήσει κάποιος και δεν θα ήθελα ούτε να επαναλάβω ορισμένα από αυτά που ακούστηκαν. Θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στο θεσμικό μου ρόλο και το τι μπορεί να γίνει από πώς βλέπουμε εμείς την ΝΕΑΚΑΠ. Επίσης, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ όλους για αυτή την εκδήλωση, για αυτό το συνέδριο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να βρισκόμαστε εδώ και να καταθέτουμε όλοι τις προτάσεις που έχουμε. Νομίζω ότι κάθε κρίση, όπως η μεταβατική περίοδος που διανύουμε αυτή την περίοδο, δημιουργεί και πάρα πολλές ευκαιρίες. Βέβαια, ευκαιρίες έχουν και τον κίνδυνο πολλές φορές να αρχίσουμε να λέμε ιδέες και εκθέσεις οι οποίες πολύ μακριά είναι από την πραγματικότητα. Εγώ θα σας πω τη δικιά μου εμπειρία από τους 4 μήνες σαν Περιφερειάρχης. Γυρίζω όλη την περιφέρεια και το μόνο πράγμα που μπορώ να σας πω είναι ότι οι αγρότες θέλουν λύσεις εδώ και τώρα. Αυτό είναι το βασικότερο από αυτά που συναντάω. Νομίζω ότι έχουν περάσει πάρα πολύς χρόνος, στον οποίο δεν έβλεπαν αυτά που ήθελαν. Συνεπώς, η υπομονή είναι κάτι το οποίο εξαντλείται και το οποίο πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Τα 3 θέματα που θα ήθελα να προσθέσω στην κουβέντα, αυξάνοντας λίγο, αν θέλετε, το φάσμα των θεμάτων που έχουμε συζητήσει, είναι τελείως συγκεκριμένα. Πρώτο, νερό, διαχείριση υδάτων. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για τα επόμενα χρόνια. Εμείς είμαστε μία περιφέρεια στην οποία θα θέλαμε πολύ και έχουμε αρχίσει ήδη κουβέντες και με το Υπουργείο Υποδομών και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό και τον Υφυπουργό για αυτόν τον λόγο να είμαστε η δεύτερη περιφέρεια η οποία θα δοκιμάσουμε να έχουμε ενιαίο φορέα διαχείρισης υδάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο για να γίνει, διότι χρειαζόμαστε ορθολογική διαχείριση και χρειαζόμαστε και ένα ολιστικό σχέδιο για την διαχείριση των φυσικών πόρων και όχι μόνο των νερών, τόσο σε αντιπλημμυρικά, όσο και σε άλλα έργα υποδομής τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο το να γίνει ο ενιαίος φορέας διαχείρισης υδάτων, αλλά και να επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες για τα έργα τα οποία βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη, προσπαθούμε να ξεκολλήσουμε πάρα πολλά, αλλά χρονίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν δει κάποιος πολύ προσεκτικά τους μικρούς δείκτες της μελέτης που παρουσιάστηκε από τη ΓΙΑ εχθές ή άλλα στατιστικά στοιχεία, θα δει ότι σε περιοχές που υπάρχει λίγο περισσότερο νερό, η παραγωγικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ μακριά από οποιαδήποτε άλλα σχέδια και ιδέες. Δεύτερο επίπεδο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω και είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουν περιφέρειες, τα οποία είναι μεγάλα, έχουν πάρα πολλά στοιχεία, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και να προσθέσω ένα ακόμα που δεν ακούστηκε για 2 περιφέρειες, την περιφέρεια Πελοποννήσου και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την δίκαιη μετάβαση. Η ανάπτυξη και στον αγροτικό τομέα και στα άλλα πρέπει να είναι πρωτίστως δίκαιη και μετά ανάπτυξη. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο και νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο όλοι μπορούμε πραγματικά να συμβάλλουμε. Τα εργαλεία που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα προγράμματα, όπως και στα σύγχρονο και στο ΕΣΠΑ και σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα που μπορούμε να δούμε, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι πολύ μεγάλες και νομίζω ότι πολύ πιο σπουδαίες είναι για να αλλάξουμε λίγο το mentality, αν θέλετε, τον τρόπο σκέψης που έχουμε όλοι για την αγροτική ανάπτυξη. Εδώ θα βάλω και 2 στατιστικά στοιχεία, τα οποία δεν τα βρήκα στη μελέτη, αλλά είναι σε μελέτη που έχουμε κάνει σαν περιφέρεια και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου είμαστε η περιφέρεια που έχουμε τη μεγαλύτερη πυκνότητα ανθρώπων που ασχολούνται με τη γη και έχουμε τη χαμηλότερη παραγωγικότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Και απλά θα ήθελα να το καταθέσω, διότι είναι πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα στη δικιά μας περιφέρεια. Και νομίζω πράγματα που συμβαίνουν σε εμάς είναι παρόμοια με προβλήματα που συμβαίνουν και σε άλλες περιφέρειες. Το 3ο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σημειώσω
ακούστηκε και από τον Υπουργό, είναι η εξωστρέφεια. Νομίζω ότι και οι περιφέρειες, νομίζω ότι και οι Δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, αλλά και πολύ περισσότεροι οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν στην εξωστρέφεια των προϊόντων μας. Εμείς εισάγουμε ένα νέο έργο για να επανασυστήσουμε, αν θέλετε, την Πελοπόννησο και τα πολύ ωραία προϊόντα της σε όλο τον κόσμο. Απλά η επανασύσταση, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη των συνεργατών μου, πρέπει να έχει ολιστικό χαρακτήρα. Σε κάθε συνέδριο που έχω βρεθεί σαν ομιλητής, αντιμετωπίζουμε το θέμα του συνεδρίου μονοδιάστατα, σαν ένα καθετοποιημένο σειλό. Η ανάπτυξη, κατά την άποψή μας, φίλες και φίλοι, δεν είναι μονοδιάστατη. Και ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας, μπορεί να παίξει τεράστιο ρόλο σε όλο αυτό. Και εδώ επιτρέψτε μου να βάλω να αναφερθώ σε έναν ακόμα δείκτη. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχουμε τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό ηλικιωμένων. Πολύ σημαντικό. Και αυτό τίνει να μεγαλώσει. Επίσης, οι δημογραφικές μας τάσεις είναι πολύ κακές. Ο πληθυσμός μας μειώνεται, όπως μειώνεται σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, με εξαίρεση την Αττική ή οτιδήποτε άλλο. Η ΚΑΠ, λοιπόν, η αγροτική πολιτική, ο πρωτογενής τομέας, νομίζω ότι κρύβει μέσα του πάρα πολλά στοιχεία για να αντιμετωπίσουμε το βασικότερο πρόβλημα που έχει η ελληνική περιφέρεια και είναι το δημογραφικό της πρόβλημα. Θα ήθελα να το βάλουμε πάρα πολύ σοβαρά σε όλη τη συζήτηση την οποία κάνουμε. Είναι όλα πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά 3-4 προβλήματα είναι τόσο οριζόντια που δεν μπορούν να λείπουν από κανένα πάνελ. Θα τα επαναλάβω για ακόμα μια φορά. Πρώτον, νερό. Μόλις πριν από μια εβδομάδα η Καθημερινή είχε ένα άρθρο για την ερημοποίηση των 4 από τους 5 νομούς της Πελοποννήσου. Όχι πολύ μακριά. Τα πρώτα στάδια το 2030 και το τελικό στάδιο το 2040. Τα χρόνια που έχουμε να αντιδράσουμε είναι τα επόμενα 5-6. Αυτά είναι. Από εκεί και μετά, ό,τι και να συζητήσουμε, εάν δεν υπάρχει νερό και διαχείριση, δεν θα υπάρχει αγροτική παραγωγή. Τόσο απλά, τόσο κατανοητά. Δεύτερο, δημογραφικό. Οριζόντιο πρόβλημα για όλους. Μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε, αλλά δεν υπάρχουν αγρότες, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε την παραγωγικότητα την οποία θέλουμε. Και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια τελευταία πρόταση. Οι νέοι δεν πάνε να γίνουν αγρότες γιατί κανένας από εμάς δεν φροντίζει να κάνει το επάγγελμα του αγρότη ελκυστικό. Όλοι μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για ένταση γνώσης, μιλάμε για επιστήμες. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που θα φιλοξενήσει τους περισσότερους επιστήμονες στο μέλλον. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στο δημοσιολόγο μας. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή μετάβαση είναι προνομιακό τους πεδίο ο πρωτογενής τομέας. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά και πρέπει να κάνουμε το επάγγελμα του γεωργού ακόμα πιο ελκυστικό προκειμένου να προσελκύσουμε όσο περισσότερους νέους μπορούμε. Και τέλος, η αποκέντρωση. Σε όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε χθες και ακούμε σήμερα. Ακόμα και για την ψηφιακή μετάβαση. Για το πολύ ωραίο έργο που γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Πόσα από αυτά τα κέντρα θα βρίσκονται στην ελληνική περιφέρεια. Πόσα από αυτά τα κέντρα analytics θα βρίσκονται στην ελληνική περιφέρεια. Πόσους επιστήμονες θα φέρουμε στην ελληνική περιφέρεια για να αποτελέσουν πόλο έλξης για νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι είπα 3 πράγματα, όσο μπορούσα πιο κατανοητά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να είμαι εδώ και θα συμμετέχω σε οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία πάρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.